Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν γεμάτα είναι τα καταλήματα στο Φόδελε, έπειτα από 2 χρονιές με δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Αρκετοί όμως είναι και οι εκδρομείς που, αν και δεν μένουν στην περιοχή, επισκέπτονται το γραφικό χωριό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Σε γενικές γραμμές είμαστε σε μια χρονιά που μοιάζει πάρα πολύ με το 2019, ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε με λίγο κόσμο, τώρα έχουμε φουλάρι και το χωριό έχει αυξημένες τάσεις στον τουρισμό, αυξημένες ροές. Και φυσικά εδώ το Μουσείο Θετοκόπουλο, το οποίο Ιούλιο και Αύγουστο νομίζω ότι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. I'm impressed of old architecture, old churches, old houses, and we saw the handmade little shops and old ladies who make very traditional things. Το χωριό έχει μια μεγάλη ψηφισμότητα στον τουρισμό και από Έλληνες βέβαια. Περισσότερο θα μπορούσαν από Έλληνες, ειδικά Κυριακές. Ξεκίνησαμε Απρίλιο-Μάιο, εντάξει, μετά εμείς πέφτουμε λίγο Ιούνιο-Ιούλιο γιατί φταίνει οι παραλίες. Και λογικό είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε θάλασσα, είναι 3 χιλιόμετρα, περισσότερη κίνηση, έχουν ταβέρνα και τα μαγαζιά εκεί κάτω. Τα όμορφα τοπία αλλά κυρίως τους όμορφους ανθρώπους ξεχωρίζουν οι τουρίστες που παραθερίζουν στο χωριό του El Greco. Very impressed that people are very nice and are always trying to help us if we have some problems, so I think this is like a thing that is the most important for me, that people are here are very welcoming, and we like this, what is the yes, the village and the nature here, the nature. Το σοβαρό θέμα του χωριού, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε, είναι η στάθμευση, η οποία έχουμε σοβαρό θέμα, γιατί μπλοκάρει το χωριό με τον πολύ κόσμο. Δημιουργούνται προβλήματα και στον κόσμο και σε επισκέπτες που έρχονται στο χωριό. Όμως έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μάλλον κάνει μια αγορά πρόσφατα, ένα νέο πάρκινγκ για το χωριό, το οποίο μέσα στο χειμώνα θα το ετοιμάσουμε και του χρόνου θα είμαστε σε μια, θα έχουμε λύσει, πιστεύω, αυτό το πρόβλημα όσο το δυνατόν γίνεται. Και μπορεί η τουριστική κίνηση να παρουσιάζεται πολύ ικανοποιητική όσον αφορά τις πληρότητες στα καταλήμματα του χωριού, ωστόσο δεν αποτυπώνεται με την ίδια δυναμική στις επιχειρήσεις των ντόπιων της περιοχής. Αν και αρκετοί είναι οι τουρίστες που περνάνε καθημερινά από το χωριό, ωστόσο είναι συγκρατημένοι στην κατανάλωση και τις αγορές τους. Ο κόσμος στις παραγγελίες στην κατανάλωση είναι διστακτικό, συγκρατημένος? Λιγάκι, ναι. Υπάρχουν και αυτοί που φεύγουν και είναι αφάγωτα πράγματα. Δηλαδή πράγματα που ούτε καν τα κουμπίσανε. Σε αυτό είμαι κατά εγώ. Τέλος πάντων. Κάτι έχει γίνει. Περισσότερη είναι η κίνηση στην παραλία του Φόδελε. Όχι μόνο από τουρίστες αλλά και από κριτικούς. Κυρίως τα Σαββατοκύριακα.